Ήρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, το ίδιο και εμείς. Θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Δημιουργήθηκαν φάσεις και από τις δύο εστίες. Όσο το παιχνίδι πήγαινε στη αριθμία, ήμασταν αρκετά επικίνδυνοι. Από τη στιγμή που χάσαμε και έναν παίχτη με αποβολή και τραυματισμό ταυτόχρονα, τα πράγματα θεωρητικά για εμάς έγιναν πιο δύσκολα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πήραμε έστω έναν πόντο. Είμαστε μια ομάδα η οποία παλεύει όλα τα παιχνίδια και έχουμε μαζί 15 παιχνίδια και έχουμε κάνει δύο ήττες. Η πρώτη ήττα πραγματοποιήθηκε μια μισή μέρα όντας εγώ στην ομάδα. Όποιος θεωρήσει ότι η Λάρισα είναι εύκολος αντίπαλος, θεωρώ ότι θα την πατήσει εκ του αποτελέσματος. Έχουμε δώσει υπόσχεση, την κρατάμε την υπόσχεσή μας μέχρι τέλους. Θα παλέψουμε για να βγει η ομάδα. Η ομάδα είναι μεγάλη. Τα παιδιά κάνουν τεράστια προσπάθεια και είναι άξιοι συγχαρητηρίων με πάρα πολλά προβλήματα, τραυματισμών. Χάσαμε άλλους δύο παίκτες σήμερα. Δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί αυτό το πράγμα. Σε κάθε παιχνίδι χάνουμε και από έναν παίκτη. Συμπληρώσανε δύο παίκτες κάρτες, ο Τσιάρας και ο Πόνσε. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα μας μεγαλώνουν και δεν ξέρουμε για τη συνέχεια πώς θα τα αναπληρώσουμε. Δεν έχω να πω κάτι. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Θεωρώ ότι ο πόντος δεν βοηθάει ούτε εμάς ούτε τον Εργοτέλη. Και οι δύο θέλαμε την νίκη. Και είναι μια κατηγορία φέτος που βλέπουμε όλοι ότι τα αποτελέσματα γενικά και οι ομάδες είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται θα πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας. Αυτά. Έχουμε ερωτήσεις, Μάνο. Θεωρείτε ότι είστε τυχεροί σήμερα? Τυχεροί. Θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο για να πάρεις κάποιο πόντο θέλεις και τύχη, αλλά είμαστε και ικανοί. Δεν είμαστε τυχεροί. Είμαστε ικανοί. Όχι. Θεωρώ ότι δεν είμαστε τυχεροί. Είμαστε ικανοί. Κάτι άλλο? Η Λάρισα έχει να χάσει 9 παιχνίδια. Το τελευταίο παιχνίδι που έχασε ήταν από 50 μέτρα διαγώνιο πλάγιο φάουλ. Άνοιξε το τείχος και έπρεπε να βάλει 4 γκολ σε εκείνο το παιχνίδι. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση και προσπαθούμε να δούμε αισιόδοξα τη συνέχεια όσο μπορούμε. Καλή συνέχεια έχουμε στον Εργοτέλη, γιατί όπως και η Λάρισα είναι μια ομάδα η οποία δεν πρέπει να βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία.